Γεια σας, από το 0.com είμαι ο Δημήτρης και μαζί θα δούμε πώς μπορούμε να φτιάξουμε ένα flash παιχνιδάκι πλατφόρμας. Πρώτα θα δούμε τρία μαθήματα θα είναι στην αρχή που θα γνωρίσουμε το πρόγραμμα και θα μάθουμε μερικά μικρά πραγματάκια. Τώρα, όπως βλέπετε, έχω ανοίξει ήδη το πρόγραμμα, το flash professional σε S5 και πατάμε εδώ που λέει create new ActionScript 2. Εδώ θα προγραμματίσουμε αυτό το παιχνίδι πλατφόρμας. Ωραία. Όπως βλέπετε στη δεξιά μεριά υπάρχει μια μπάρα με όλα τα εργαλεία του Flash. Πάμε τώρα εμείς εδώ και επιλέγουμε το τετράγωνο εδώ που είναι σε μένα, πατημένο το click και πιάνω το στρόγγυλο, το κύκλο. Ωραία. Εδώ επιλέγω τι χρώμα θέλουμε να είναι ο κύκλος. Εγώ θα το κάνω πράσινο. Μετά γύρω γύρω από το κύκλο θα υπάρχει μια γραμμή. Τι χρώμα θέλουμε να είναι αυτή η γραμμή. Ας το κάνω. Και εδώ επιλέγω πόσο μεγάλη θέλω να είναι η γραμμή που θα έχει γύρω γύρω από το κύκλο. Λοιπόν, εμείς εδώ ας βάλουμε 7. Επιλέγω και γράφω 7. Ωραία. Και εδώ που λέει style, επιλέγουμε πώς θέλουμε να είναι αυτή η γραμμή. Θα επιλέξω εγώ αυτό εδώ πέρα. Και πάμε να φτιάξουμε το πρώτο κύκλο. Πατάμε click, πατημένο το click. Και το αφήνουμε. Ορίστε, όπως βλέπουμε έχει βγει και γύρω γύρω αυτή η κίτρινη γραμμή που την έχω αλλάξει και θα κάνω ακόμα ένα κύκλο δίπλα. Αλλά πρωτού κάνουμε το κύκλο δίπλα, όπως βλέπουμε εδώ κάτω έχουμε layer 1. Θα πατήσουμε κάτω αυτό εδώ το μικρό το κουμπάκι για να φτιάξουμε ακόμα ένα layer. Ωραία, έχουμε τώρα και layer 2. Το επιλέγουμε και φτιάχνουμε δίπλα ένα ακόμα κύκλο. Πάμε να δημιουργήσουμε τώρα ένα ακόμα νέο layer πατώντας κλικ εδώ κάτω. Τώρα έχουμε και το layer 3. Στο layer 3 το επιλέγουμε και πάμε εδώ που είναι αυτό το στρόγγυλο στην μπάρα, πατημένο κλικ και επιλέγουμε το τέρμα κάτω, το πολυγόν. Αλλάζουμε χρώματα, μπορούμε να βάλουμε ό,τι θέλουμε. Και φτιάχνουμε ένα πολύγωνο εδώ έτσι. Επιλέγουμε το ποντίκι και μετά αυτό το πολύγωνο που φτιάξαμε μπορούμε να το μετακινήσουμε όπου θέλουμε. Θα το βάλω κάπου εδώ. Ωραία, τώρα πως μπορούμε να το κάνουμε αυτό το πολύγωνο να είναι κουμπί. Με πατημένο το κλικ εδώ έτσι το επιλέγουμε ολόκληρο και μπορούμε να πατήσουμε είτε το F8 είτε δεξί κλικ εδώ πάνω αφού το έχουμε επιλέξει και convert to symbol. Εδώ που λέει τώρα type αντί για movies clip βάζουμε button, δηλαδή κουμπί. Και εδώ αν θέλουμε μπορούμε να αλλάξουμε το όνομα. Πατάμε OK. Ωραία. Αν πάμε τώρα εδώ πάνω που λέει Library, θα δούμε πως έχουμε το ένα σύμβολο. Και άμα θέλουμε αυτό το κουμπί μπορούμε να το πάρουμε και να το ξαναβάλουμε από εδώ. Τώρα εγώ θα το διαγράψω όμως επειδή δεν το χρειάζομαι. Τώρα αυτό εδώ το πολύγωνο που έχουμε φτιάξει σαν κουμπί πατάμε δύο κλικ πάνω του. Και όπως βλέπουμε έχουμε μπει σε ένα διαφορετικό εδώ πέρα layer. Επιλέγουμε το over, αντί για το up πάμε στο over, πατάμε click και μετά μπορούμε να πατήσουμε δεξί click εδώ πάνω και πατάμε insert keyframe.
Και τώρα που πατήσαμε Eastern Keyframe, μπορούμε να αλλάξουμε αυτό το πολύγωνο. Το επιλέγουμε ολόκληρο και μπορούμε να πατήσουμε το Q ή δεξί κλικ και Free Transform. Και τώρα μπορούμε να το πουλήσουμε, να το βάλουμε κάπως πιο κατά εκεί, έτσι ώστε όταν κάποιος πάει το ποντίκι πάνω στο πολύγωνο να αλλάζει θέση. Εκεί. Τώρα πάμε πάλι στο screen, γιατί είμαστε μέσα στο symbol 1. Εδώ που λέει screen, πατάμε κλικ πάνω. Τώρα για να δούμε ως τώρα αυτό που έχουμε φτιάξει με το κουμπί, μετά βάλουμε και τη λειτουργία του. Πάμε εδώ που λέει control επάνω και test screen. Βέβαια αυτό μπορούμε να το κάνουμε και με control alt enter. Ωραία. Αν πάμε τώρα το ποντίκι πάνω στο κουμπί, βλέπουμε πως αλλάζει. Ωραία. Τώρα ας κάνουμε το κουμπί να λειτουργεί κιόλας. Πρώτα θα πρέπει να φτιάξουμε αυτήν εδώ την μπάλα, την επιλέγουμε ολόκληρη και θα την κάνουμε convert to symbol. Πατάμε ή το F8 ή δεξί κλικ και convert to symbol. Αντί για εδώ που λέει type θα βάλουμε movies clip και θα βάλουμε και ένα όνομα, ball 1. Okay. Τώρα πατάμε δύο κλικ μέσα σε αυτή την μπάλα και βλέπουμε πως μπορούμε να τη χειριστούμε και από εδώ. Πάμε screen 1 πάλι τώρα και θα κάνουμε ακριβώς το ίδιο και με αυτή την μπάλα. Την επιλέγουμε ολόκληρη, πατάμε το F8, την κάνουμε movies clip να είναι στο type και γράφουμε για όνομα ball 2. Πατάμε OK. Πολύ ωραία. Τώρα θα επιλέξουμε αυτήν εδώ την μπάλα που είναι το frame 1, το layer 1, συγγνώμη, και θα πάμε στο 15 frame, θα πατήσουμε κλικ, δεξί κλικ και μετά θα πατήσουμε instant frame. Επίσης και με το layer 2 εδώ που είναι αυτό θα πατήσουμε στο 15 και θα πατήσουμε δεξί κλικ και instant frame και με το 3 το ίδιο πράγμα. Ωραία, τώρα γιατί το κάναμε αυτό, πάμε εδώ μπροστά και τα πρώτα δύο, το layer 1 και το 2 θα πατήσουμε στο πρώτο frame εδώ μπροστά, δεξί κλικ και instant keyframe και στο άλλο ακριβώς το ίδιο, δεξί κλικ, instant keyframe. Τώρα θα επιλέξουμε το πρώτο frame και θα πατήσουμε ή το F9 ή θα πατήσουμε δεξί κλικ και action. Και τώρα μέσα σε αυτό εδώ που μας έχει βγάλει θα γράψουμε stop. Και θα ανοίξουμε μία παρένθεση και θα την κλείσουμε. Και στο τέλος ένα ερωτηματικό ελληνικό. Πατάμε χ από αυτό. Και στο άλλο frame από κάτω το ίδιο πράγμα. Δεξί κλικ, action. Και γράφουμε stop. Ανοίγουμε και κλείνουμε παρένθεση και βάζουμε στο τέλος ένα ερωτηματικό ελληνικό. Πατάμε χ και από αυτό. Και τώρα πάλι πάμε στο layer 2. Στο τελευταίο frame. Και θα πατήσουμε δεξί κλικ στο τελευταίο frame και εδώ που λέει create class tweet. Βλέπουμε πως έχει γίνει τώρα αυτό εδώ με τις τελίτσες. Αυτό πάει να πει πως αν μετακινήσουμε αυτή την μπάλα τώρα αυτή, όπου τη μετακινήσουμε εκεί θα πάει. Εγώ θα την βάλω να πηγαίνει κατά εδώ, θα έρθει εδώ η μπάλα. Το ίδιο πράγμα θα κάνουμε και με το layer 1. Θα πατήσουμε δεξί κλικ εδώ στο τέλος και create class tweet. Επιλέγουμε την μπάλα και θα τη βάλω να έρθει εδώ. Ωραία, τώρα με το που πατάς το κουμπί αυτές οι δύο μπάλες θα έρχονται σε αυτό το σημείο.
Δέστε, για παράδειγμα, άμα κουνήσουμε αυτό το κόκκινο το δείκτη, βλέπουμε πώς πάει. Πώς θα κάνουμε τώρα το κουμπί όταν το πατάς να έρχονται οι μπάλες? Θα πάμε τώρα στο κουμπί αυτό. Το έχουμε επιλεγμένο. Ή πατάμε τώρα F9 ή δεξί κλικ και Action. Τώρα θα πατήσουμε εδώ πέρα πάνω σε αυτό το ραβδάκι. Και θα πάμε εδώ πέρα στο πρώτο. Και μετά Timeline Control. Πατάμε το Go To. Και επιλέγουμε από εδώ Play Screen. Screen 1. Εδώ που λέει Type το αφήνουμε Frame Number. Και εδώ βάζουμε το Frame 2. Με αυτόν τον τρόπο, λέω σε αυτό το κουμπί, όταν πατάς Click, να πάει κατευθείαν στο Frame 2. Δηλαδή να πάει εδώ. Για να ξεκινήσουν οι μπάλες να μετακινούνται. Πάμε τώρα. Control. Test Screen. Βλέπουμε το κουμπί πώς κουνιέται και αν πατήσουμε κλικ επάνω, οι μπάλες μετακινούνται. Αυτά για αυτό το μάθημα. Ελπίζω να ήμουν κατανοητός και σιγά σιγά έρχονται και τα πιο ενδιαφέρον μαθήματα. Τα λέμε στο επόμενο. Γεια σας.